Πάμε τώρα εδώ. Η υπόθεση αυτή η οποία σοκάρει το Πανελλήνιο. Σοκάρει το Πανελλήνιο. 59χρονος ανώμαλος ασελγούσε σε 14χρονη, της έδινε ναρκωτικά και την είχε κρυμμένη, κλειδωμένη μέσα στην τουαλέτα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Σίμω Σλατίνση. Καλησπέρα Σίμω από τεδοσφαιρικά.gr για να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει. Για πες μας, καλησπέρα Σίμω. Καλησπέρα λοιπόν από την πόλη της Έδωσης, από τεδοσφαιρικά.gr. Κύριε Καμπούρη, να είστε καλά. Πραγματικά είναι το πως τα λέτε. Για να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή, να σας πω ότι οι τελευταίες πληροφορίες που έχω στα χέρια μου αναφέρουν ότι ήδη έχουμε περάσει, μάλλον περάσαμε στο στάδιο της κυρίας ανάκτησης και ο 59χρονος κρίθηκε προκλεξιστές με απόφαση, σύμφωνα με απόφαση, συγγνώμη, εισαγγελέα και ανακρίτριες της πόλης των γεννητών. Να πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα, όπου στις 15 Μαρτίου, μία εβδομάδα σχεδόν πριν, μετά από πληροφορίες που είχαν τη διάθεσή τους οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Πέλλας για την ακρίβεια της περιοχής των γεννητών, πήγαν στο σπίτι του 59χρονου που βρίσκεται στην Κρύα Βρύση και έκαναν έφοδο προκειμένου να διαπιστώσουν αν αντίστοιχαν τις πληροφορίες που είχαν ότι κάπου εκεί πέρα βρισκόταν και οι 14χρονοι, γιατί προφανώς υπήρχαν πληροφορίες από τους ανθρώπους που έβλεπαν το περιστατικό. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, ότι όπως αναφέρουν οι αστυνομικές πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου, οι 14χρονοι πήγαινε συχνά στο σπίτι του 59χρονου, για τους λόγους προφανώς ξέρουν ήδη, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να το ερμηνεύσουμε. Παρ' όλα αυτά, οι πληροφορίες και η έκδοση που έκανε η αστυνομία μέσα στο σπίτι του 59χρονου διαπίστωσαν άλλα πράγματα. Δηλαδή, ενώ στην αρχή ισχυρίστηκε ο 59χρονος ότι δεν γνωρίζει τίποτα για όλα όσα του ήθελαν να καταλογήσουν οι αστυνομικοί, σε έρευνα που έγινε μέσα στο σπίτι βρέθηκε ότι η 14χρονη μαθήτρια ήταν κλειδωμένη μέσα στην τουαλέτα. Προφανώς για προφανείς λόγους, έτσι, για να μην γίνει αντιληπτή από την αστυνομία. Αμέσως μετά βέβαια, η έρευνα έδειξε ότι ο 59χρονος, καταλαβαίνω έρευνα κύριε Καμπούρη, ενώ ότι ακολούθησε η αντιδικαστική εξέταση στην 14χρονη, όπου διαπιστώθηκε ότι ο 59χρονος στο παρελθόν ή στο άμεσο, στο πρόσφατο παρελθόν, φόκευε 14χρονη. Έτσι. Αυτό έγινε γνωστό από την πλευρά του ιατροδικαστή. Και ενώ έγινε επίσης γνωστό ότι πολλές φορές ήθελε να τυπνήσει να δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες. Και μάλιστα για να τυπνήσει ακόμα περισσότερο, για να φανταστείτε, έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών ο ίδιος προστάτης. Να πούμε στη συνέχεια ότι συνεδρίστηκε βέβαια, όπως ήταν αναμενόμενο, ο 59χρονος. Αυτό βέβαια έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Κρύας Βρύσης, και μόνο. Κύριε Καμπούρη, πιστεύω και στο Πανελλήνιο. Στο Πανελλήνιο, βεβαίως. Είναι μια υπόθεση σοκ και το θέμα είναι συγκεκριμένος αν είχε δράσει και σε άλλα κοριτσάκια, αν ασελγούσε και σε άλλα ανήλικα παιδιά. Και είναι κάτι το οποίο εξετάζει η ελληνική αστυνομία. Πάντως. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό εξετάζεται χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση σε εμά. Να πω πάντως ότι ο 59χρονος ήταν στασιμασμένος στην αστυνομία, κύριε Καμπούρη. Και με ποια ιδιότητα ένα 14χρονο παιδί πηγαίνει στο σπίτι ενός τέτοιου ανθρώπου? Οι γονείς που είναι? Ναι, το παιδί πώς πηγαίνει εκεί? Αυτός τι ήτανε καθηγητής, ήτανε δεν ξέρω και εγώ τι. Πώς πήγαινε το παιδάκι στο σπίτι του? Μιλάμε για ένα ανήλικο παιδί. Αν θέλετε να συμπληρώσω, οι πληροφορίες που ήρθαν από την αστυνομία, κυρία μου και κύριε Καμπούρη, έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ο 59χρονος ήταν σεσημασμένος, καθώς είχαν προηγηθεί σε βάρος του κατηγορίες για κλοπές, αλλά και για χρήση ναρκωτικών ουσιών. Τώρα προφανώς η τοπική κοινωνία θα γνώριζε τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο και οι ίδιοι οι γονείς γνώριζαν τις σκέψεις του παιδιού. Δηλαδή όλοι γνωρίζανε και κανένας δεν έκανε τίποτα. Πάντως η αστυνομία όλοι βρέθηκε στο σπίτι του από τους γείτονες. Μισό λεπτάκι. Να πούμε ότι οι γείτονες. Έτσι ακριβώς. Ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία βλέποντας ότι υπάρχουν αυτές οι τακτικές επισκέψεις,
δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι παραπάνω μέσα στο μυαλό μας. Έτσι. Γιατί δεν μπορούμε να κρίνουμε αυτή τη στιγμή τις ενέργειες μιας 14χρονης κοπελίτσας. Μπορούμε όμως να κρίνουμε τις ενέργειες του 51χρονου κύριε Καμπούρη. Μάλιστα. Προφανώς. Βέβαια. Εσύ όμως, Λαδένση, σε ευχαριστούμε πολύ και το δεσαϊκά.gr για το αποκαλυπτικό σας ρεπορτάζ. Πάντως, λέμε, είναι μια νέα ιστορία με παιδεραστίας που πραγματικά σοκάρει. Το ΣΥΡΙΖΑ τον ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει η παιδεραστία. Τον ενδιαφέρει να κάνει να υποβαθμίσει το μακεδονικό. Εκεί στην προκειμένη περίπτωση έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη επίβλεψη και από τους γονείς και να υπάρχει και αστυνόμευση. Όπως σίγουρα με τις πληροφορίες, ακριβώς την άποψη. Λοιπόν, θα πρέπει να λυσιθεί η αστυνομία. Η αστυνομία με την υπάρχουσα δύναμη κάνει τη δουλειά της. Δεν απαντήθηκε το ερώτημα που έδωσε ο συνάδελφός μας εδώ πέρα, η οποία αναφέρει πώς βρέθηκε το συγκεκριμένο κορίτσι μέσα σε αυτό το σπίτι. Και αυτός είναι ένα τέρας, ο οποίος πρέπει, αντί ο κύριος Βούτσης να λέει ότι διχάζομαι τον ελληνικό λαό, ακριβώς, να στέκεται δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και να δει τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσει αυτό το παιδάκι. Πάμε τώρα να προλάβουμε να περάσουμε στην άλλη επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα.